Του αδελφοί, θα διαβάσουν σελίδα 144. Είναι από το βιβλίο Αριθμοί, Ιώτα Γάμα κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Σελίδες 144, Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, ένα εδάφιο από το βιβλίο Αριθμοί. 13ο κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, βιβλίο Αριθμοί. Και λάλησε Κύριος προς το Μωυσή λέγον, Απόστειλον άνδρας, δια να κατασκοπεύσωσι την γη Χαναάν, την οποίαν εγώ δίδω εις τους Ιούς Ισραήλ. Από πάσης φυλής των πατέρων αυτών θέλετε αποστέλει ανά ένα άνδρα, έκαστον εξ αυτών αρχηγών. Και απέστειλεν αυτούς ο Μωυσής, δια προσταγής του Κυρίου εκ της ερήμου Φαράν, πάντες οι άνδρες τούτοι εις αναρχηγοί των Ιών Ισραήλ. Και συνεχίζω στο 21 εδάφιο. Και αναβάντες κατεσκόπευσαν την γη από τις ερήμου Σιν έως Ρεόβ κατά την είσοδον Εμάθ και ανέβησαν κατά το μεσημβρινόν και ήλθον έως Χευρών όπου ήσαν Αχιμάν, Σεαΐ και Θαλμαΐ ή του Ανάκ. Η δε Χευρών εκτίστη 7 έτη πρώτης τάνεως της Αιγύπτου. Και ήλθον μέχρι της Φαράγκος Εσχόλ και έκοψαν εκείθεν κλίμα αμπέλου μετά ενός βότριος σταφυλής και βάσταζαν αυτόν επί ξύλου και έφεραν και ρόδια και σίκα. Ο τόπος ούτως ονομάστη Φάραξ Εσχόλ που σημαίνει βότρης δια των βότριν των οποίων έκοψαν εκείθεν οι Ισραήλ. Και επέστρεψαν αφού κατεσκόπευσαν την γην μετά 80 ημέρες. Και πορευθέντες ήλθαν προς τον Μωυσή και προς τον Ααρών και προσπάσαν την συναγωγή των Ιών Ισραήλ εν τη ερήμο Φαράν εις Κάδης. Και έφερον απόκριση προς αυτούς και προσπάσαν τη συναγωγή και έδειξαν εις αυτούς τον καρπόν της γης και απήγγειλαν προς αυτούς και είπαν «Ήλθομεν εις την γην εις την οποίαν απέστειλας ημάς και είναι το όντι γη ρέουσα γάλα και μέλι». Και ειδού ο καρπός αυτής. Ο λαός όμως, ο κατοικών εν τη γη, είναι δυνατός και οι πόλεις περιτετυχισμένε μεγάλες φόδρα. Προς τούτης είδομεν και τους Ιούς του Ανάκ, οι Αμαλικοίτε κατοικούσιν εν τη γη της Μεσηβρίας και οι Χετέοι και οι Εβουσαίοι και οι Αμοραίοι κατοικούσιν επί τα όρη και οι Χαναναίοι κατοικούσιν παρά την θάλασσαν και τα σόχθας του Ιορδάνου. Και ο Χάλεφ κατεσύχασε τον λαόν έμπροσθεν του Μωυσέως και είπεν «Ας αναβόμεν ευθύς και ας εξουσιάσομεν αυτήν, διότι δυνάμεθα να κυριεύσομεν αυτήν». Οι άνθρωποι όμως οι συναναβάντες μεταυτού είπαν «Δεν δυνάμεθα να αναβόμεν επί των λαών τούτων, διότι είναι δυνατότεροι ημών». Και δυσφήμισαν την γη την οποία κατασκόπευσαν προς τους Ιούς Ισραήλ λέγοντες «Η γη την οποία διεπεράσαμεν δια να κατασκοπεύσομεν αυτήν είναι γη κατατρόγουσα τους κατοίκους αυτής. Και πάσο ο λαός τον οποίον είδομεν εν αυτή είναι άνδρες υπερμεγέθης. Και είδομεν εκεί τους γίγαντας, τους Ιούς Ανάκ, του εκ των γιγάντων. Και βλέπομεν αυτούς ως ακρίδας και τιού τους έβλεπον ημάς αυτή. Και πάσα η συναγωγή ψώσασα την φωνήν αυτή σε βόησε και έκλαυσε ο λαός την νύχταν εκείνην και πάντες οι Ισραήλ εγόγγιζον κατά του Μωυσέως και του Ααρών και είπε προς αυτούς πάσα η συναγωγή «Ήθε να απεθνίσκομεν εν γη Αιγύπτο ή εν τη ερήμο ταύτη ήθε να απεθνίσκομεν και δια τι μας έφερε ο Κύριος εις την γη ταύτην να πέσομεν δια μαχαίρας να γίνω συνδιαρπαγή οι γυναίκες και τα τέκνα ημών. Δεν είναι το καλύτερον εις ημάς να επιστρέψομεν εις την Αίγυπτον». Και έλεγε ο εις προς τον άλλον «Ας κάμωμεν αρχηγόν και ας επιστρέψομεν εις την Αίγυπτον». Τότε έπεσεν ο Μωυσής και ο Ααρών κατά πρόσωπον αυτών ενώπιον όλου του πλήθους της συναγωγής των Ιών Ισραήλ. Και ο Ιησούς ο Υιός του Ναβί και Χάλεφ ο Υιός του Εφωνή εκ των κατασκοπευσάντων την γην διέσχισαν τα ημάτια αυτών και είπαν προσπάσαν τη συναγωγή των Ιών Ισραήλ λέγοντες
Η γη την οποία διεπεράσαμεν για να κατασκοπεύσομεν αυτήν είναι γη αγαθή, σφόδρα σφόδρα. Εάν ο Κύριος ευαρεστείται εις ημάς, τότε θέλει φέρει ημάς εις την γη ταύτην και θέλει δώσει αυτήν εις ημάς γύρεου σαν γάλα και μέλι. Μόνο μην αποστατείτε κατά του Κυρίου. Μη δε φοβήστε το λαό της γης, διότι αυτή είναι ψωμίον δι' ημάς. Η σκέπη αυτών απεσύρθη επάνωθεν αυτών. Ο Κύριος είναι με θυμών, μη φοβήστε αυτούς. Και είπε πάσα εις την αγωγή να λιθοβολήσουν αυτούς με λίθους. Αμήν. Πριν λίγο καιρό, ο Θεός πραγματικά ένδοξα, με χειρακρατιά και με εξυπλωμένο βραχίωνα, εξήγαγε το λαό Ισραήλ, εκτελώντας θαυμάσια τεράστια και μεγαλεία εκ της γης της Αιγύπτου, και μάλιστα με ένα θαυμαστό μέγα γεγονός έσωσε διαπαντός αυτούς από της Αιγύπτου, καθώς τους επέρασε μέσα από την Ερυθρά θάλασσα, την οποία άνοιξε. Οι μεν Ισραηλίτες πέρασαν ασφαλώς, οι δε Αιγύπτιοι που τόλμησαν να περάσουν διαμέσου του θαύματος του Θεού κατεποντίστησαν. Τώρα λοιπόν είναι ελεύθεροι απόλυτα από τα δεσμά της Αιγύπτου, από το Φαραώ που είναι η προτύπωση του διαβόλου, απολύτως ελεύθεροι από τους Αιγυπτίους που είναι η προτύπωση του κόσμου, απολύτως ελεύθεροι, και την ελευθερία τους τη χρωστάνε μόνο στον Κύριό τους και το Θεό τους. Ο δε Θεός τους έδωσε τον νόμο του, τους επισκέφθηκε, τους ευλόγησε και τους έφερε κατά την υπόσχεσή του έξω από τη γη την οποία υπεσχέθη ότι θα τους χαρίσει, γη ρέουσα, γάλα και μέλι, γη ευλογημένη, σφόδρα, σφόδρα, καθώς ομολόγησαν οι άνθρωποι που κατασκόπευσαν τη γη. Πριν εισέλθουν μέσα, ο Θεός διέταξε το Μωυσή και μάλιστα και ο λαός θέλησε να αποσταλούν κατάσκοποι για να διερευνήσουν τη γη και τα πράγματα τα οποία θα αντιμετωπίσουν οι εισερχόμενοι εις αυτήν, έχοντες όμως μετά πάσης βεβαιότητος μπροστά τους το Λόγο του Θεού, ο οποίος τους υποσχέθηκε και τους διέταξε να εισέλθουν, γιατί τη γη αυτή τους τη χάρισε. Εισέλθετε και όπου πατήσει το ίχνος των ποδών σας θα είναι δικό σας. Και από εδώ και πέρα τώρα αρχίζει η σκέψη και η απόφαση την οποία καλούνται να πάρουν οι Ισραηλίτες, καθώς είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν χωρίς δεσμά Αιγυπτίων, παρά μόνο στην απόλυτη ελευθερία που ο Θεός τους χάρισε, έχοντας το Μωυσή τον προφήτη μπροστά τους, τον οποίον σύστησε ο Θεός και χρησιμοποίησε ένδοξα ο Θεός όλο αυτόν τον καιρό, αλλά έχοντας μπροστά τους ακόμη περισσότερο το Λόγο του Θεού, το θεόπνευστο και τον αψευδή. Έτσι λοιπόν έφτασαν, θα έλεγα ανθρώπινα, πρώτων πυλών να απολαύσουν τις υποσχέσεις που ο Θεός τους έδωσε να εισέλθουν και να κατακυριεύσουν τη γη της επαγγελίας, τη γη τη ρέουσα γάλα και μέλι, με πόλεμο, με αγώνα, αλλά με βεβαιότητα, με υπεσχημένη βεβαιότητα νίκης. Όταν επέστρεψαν όμως οι 12 οι οποίοι απεστάλησαν, ήταν δίγνωμοι. Κάποιοι είδαν και φοβήθηκαν. Φοβήθηκαν αυτά που είδαν, τα οποία για αυτούς
τους άπιστους, τους ολιγόπιστους που διστάζουν, οι γίγαντες και οι πόλεις υπερτετυχισμένες είναι αξεπέραστο εμπόδιο γεγονός. Από τους 12 όμως για τους δύο τους πιστούς, τους πιστούς όχι στον Θεό, γιατί και τα δαιμόνια πιστεύουν ότι ο Θεός είναι ένας και φρύτουνε. Τους πιστούς στο Θεό και ιδιαιτέρως στο Λόγο Του. Το πρόβλημα των γιγάντων, των πόλεων είναι ασήμαντο. Κοιτάξτε αδελφοί, την όραση δύο ανθρώπων πιστών που ανήκουν στο λαό του Θεού. Η μεν συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί το πρόβλημα αξεπέραστο, που δεν αξίζει τον κόπο να το πλησιάσουμε, να το δοκιμάσουμε, γιατί επίκειται καταστροφή. Οι δε πιστοί στο Λόγο του Θεού, το πρόβλημα είναι ασήμαντο, γιατί ο Θεός τους έχει υποσχεθεί ότι εγώ θα πολεμήσω για σας. Δύο κατηγορίες ανθρώπων, και καλούμεθα σήμερα να διακρίνουμε όχι τα αδέλφια μας, τον εαυτό μας, σε ποια κατηγορία εκ των δύο έχουμε κατατάξει εμείς τον εαυτό μας. Σε αυτούς που δεν βλέπουν το πρόβλημα, γιατί ξέρουν ότι πάνω από το πρόβλημα, όσο και μεγάλο είναι, όσο και μεγάλο να είναι, είναι ο παντοδύναμος Θεός και ο Λόγος του Θεού, και σε αυτούς που ξεχνάνε το Λόγο του Θεού και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι αξεπέραστο. Η θέση την οποία παίρνει καθένας από τους 12 έχει σοβαρότατες συνέπειες για αυτόν και για την οικογένειά τους, για αυτούς και για τις οικογένειές τους. Σοβαρότατες όμως συνέπειες μπορεί να έχει και για το λαό του Θεού. Τώρα όμως ας δούμε το λαό του Θεού. Κάποιοι πείθονται στα λόγια των 10, τρομοκρατούνται, κλαίνε, ο φόβος κυριαρχεί στη σκέψη τους, στην καρδιά τους, βοούν, αγανακτούν και τα βάζουν με τον Μωυσή, αλλά ακόμη και με τον ίδιο τον Θεό, λέγοντας: γιατί μας έφερε εδώ ο Θεός, για να καταστραφούμε? Γιατί μπροστά τους βλέπουν καταστροφή. Βλέπουν τους υιούς του Ανάκ. Ακούνε με τα αυτιά τους, αν και ήδη δεν είδαν, και αν και οι ίδιοι δεν είδαν, ακούνε με τα αυτιά τους ότι μας βλέπανε σαν ακρίδες, και έτσι τους βλέπαμε κι εμείς, σαν να είμαστε ακρίδες. Δεν βλέπουνε τίποτα από τα σοβαρά προβλήματα που περιγράφονται, αλλά αποκτούν την όραση των απίστων στο Λόγο του Θεού. Όχι των απίστων εις το Θεό, των απίστων στο Λόγο του Θεού. Και εδώ είναι μια μεγάλη διαφοροποίηση. Μπορεί κάποιος να είναι παιδί του Θεού αναγεννημένος, ακόμη και βαφτισμένος με Πνεύμα Άγιο και να έχει πάρει δύναμη δια Πνεύματος Αγίου, ακόμη και χρόνια πιστός, αλλά κάποια στιγμή
όταν μπροστά του ξεπηδήσει ένα ξεπέραστο για τις δικές του δυνατότητες πρόβλημα, να πάψει να βλέπει, αν και πιστεύει στο Θεό, να πάψει να βλέπει το Λόγο του Θεού. Να μην εμπιστεύεται το Λόγο του Θεού. Έτσι λοιπόν, οι 10 επηρεάζουν όχι μόνο τον εαυτό τους, τη ζωή τους, τις οικογένειές τους, αλλά και το λαό του Θεού. Πόσο ζημιά μπορεί να κάνει στις καρδιές των ανθρώπων η απιστία στο Λόγο του Θεού. Όμως αδερφοί αγαπητοί, το θέμα μας σήμερα είναι πέρα από εκεί. Πράγματι, ο Ιησούς του Ναβί, ο Χάλεφ, είχαν διαφορετικό πνεύμα, είχαν το πνεύμα του Θεού, το οποίο πνεύμα του Θεού οδηγεί τον άνθρωπο στο Λόγο του Θεού. Ενώ το πνεύμα των ανθρώπων οδηγεί τον άνθρωπο στο πνεύμα των ανθρώπων. Ο Χάλεφ και ο Ιησούς του Ναβί είχαν διαφορετικό πνεύμα. Αντέδρασαν, αλλά δεν έπεισαν. Κι έτσι ο Θεός παίρνει συγκεκριμένες αποφάσεις, σοβαρές αποφάσεις. Πόσες μέρες κατασκοπεύσατε? 40 μέρες. Τώρα θα μεταφερθείτε στην έρημο για 40 μέρες. Σοβαρότατες αποφάσεις. Ήταν να μπουν μέσα. Έτσι κάνανε, μπαίνανε και παίρνανε, θριαμβεύανε επί το λόγο του Κυρίου, θριαμβεύανε κατά πάντα. Αλλά επηρεάστηκαν, και είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Μέχρι να ακούσουν επίστευαν, εμπιστευόντουσαν. Είχαν φτάσει, τα μπαίνανε. Στείλτε κατασκόπους να δούμε τι θα κάνουμε. Επηρεάστηκαν από αυτά που άκουσαν, από ανθρώπους που δεν εμπιστεύονται το Λόγο του Θεού. Καλύτερα να μην είχαν στείλει κατασκόπους. Αλλά το καλύτερο απ' όλα είναι, θα έπρεπε να μην είχαν επηρεαστεί, να μην είχαν φοβηθεί από τα λόγια τα ανθρώπινα. Και έτσι το μέλλον τους, φοβερό και τρομερό. Όχι μόνο 40 μέρες καθυστέρηση, αλλά 40 μέρες πορεία στην έρημο. Βεβαίως ο Θεός δεν τους εγκατέλειψε. Τους έστειλε το μάνα να τρώνε. Έδωσε και μία πέτρα που είναι ο Χριστός να ξεδιψάνε. Αλλά η ταλαιπωρία, ταλαιπωρία. Και η ταλαιπωρία προήλθε από την απιστία μιας στιγμής. Γιατί μετά μετανόησαν και είπαν, ας σηκωθούμε νωρίς το πρωί να ανεβούμε στον κορφή του όρους, γιατί θα κάνουμε αυτό που μας είπε ο Θεός. Αλλά ο Μωυσής τους είπε, χάσατε την ευκαιρία. Χάσατε την ευκαιρία. Τώρα πια ο Θεός άλλαξε το λόγο του. Γιατί ο Θεός συμπεριφέρεται στον άνθρωπο με βάση αυτά που ο άνθρωπος αποδέχεται και πιστεύει. Γι' αυτό πάντοτε ο Χριστός λέει, ύπαγε και ας γίνει κατά την πίστη σου. Και στη ζωή μας, μας χαρίζονται ευκαιρίες μεγάλες. Από τον Λόγο του Θεού, από το σχέδιο του Θεού και από το έργο του Θεού. Και μόνο η απιστία του ανθρώπου θα οδηγήσει τον άνθρωπο στην έρημο. Και η έρημος δεν παίζεται, αδελφοί. Ο έρημος τόπος δεν ξεπερνιέται.
Και έτσι αυτοί οι οποίοι αμφισβήτησαν τις υποσχέσεις του Θεού, το γεγραμμένο Λόγο του Θεού, για 40 χρόνια γύριζαν γύρω-γύρω μέσα στην έρημο, έως ότου άφησαν άπαντες τα κόκαλά τους στην έρημο. Και γι' αυτός ήταν έρημος κρίσης. Αλλά για τα παιδιά τους ήταν έρημος εκπαίδευσης. Ο Θεός λοιπόν ήθελε να τους μάθει στα παιδιά τους τώρα να μην διδάσκονται από την αφροσύνη και την απιστία των πατέρων τους, αλλά να διδάσκονται τώρα πια από τη σοφία του Θεού. Γι' αυτό και πεντακάθαρα τους είπε ότι 40 χρόνια σας ταπείνωσα, σας δοκίμασα, στα παιδιά τους τώρα, στο τέλος των 40 ετών, όταν οι πατεράδες τους είχαν αφήσει τα κόκαλά τους στην έρημο, εκτός από τον Χάλεφ και τον Ισού των Ιών του Ναβί. Σας ταπείνωσα, σας δοκίμασα, γιατί έπρεπε να γνωρίσετε βαθιά στην καρδιά τους, στην καρδιά σας, ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με άρτο. Ο άνθρωπος δεν περπατάει κατά την όψη, αλλά ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Θεού. Οι πατεράδες σας είχαν άρτο, αλλά δεν έζησαν. Ο άνθρωπος ζει με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Θεού. Και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να ευαρεστήσει τον Θεό μόνο δια πίστεως. Πίστεως πού? Στο Λόγο του Θεού. Είναι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, ολοκληρώνοντας, πολύ σημαντικό για τον καθένα μας. Πώς ανταποκρινόμαστε στο Λόγο του Θεού? Τι είναι για μας ο Λόγος ο εξερχόμενος εκ του στόματος του Θεού? Πώς τον μελετάμε? Λέει ο Απόστολος Παύλος, ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε, και η προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους, αλλά το ερώτημα είναι πώς μελετάμε το Λόγο του Θεού. Μπορεί να τον διαβάζεις, αλλά να μην τον έχεις μελετήσει ποτέ. Ο Λόγος του Θεού πρέπει από τον άνθρωπο να μελετάτε, καθώς εγκύπτει και επιμένει στον τέλειο λόγο της ελευθερίας. Διαβάζει λοιπόν κάτι που έχει υπόσχεση Θεού και ψάχνει να βρει μέσα από το λόγο του Θεού τι είναι αυτό για να έρθει και σε μένα, εάν το εκτελέσω. Γιατί ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι επιλύσμων ακροατής, αλλά εκτελεστής έργου, εκτελεστής λόγου. Δεν θεωρεί ότι όλες οι υποσχέσεις είναι για αυτόν και τελειώσαμε. Θεωρεί ότι όλες οι υποσχέσεις θα μπορούσε να είναι για αυτόν και αρχίσαμε. Αρχίσαμε δηλαδή να μελετάμε και να ψάχνουμε, να εγκύπτουμε, να επιμένουμε. Αφενός μεν λοιπόν βλέπει ο άνθρωπος του Θεού που μελετάει το Λόγο του Θεού για να μένει σε αυτόν, βλέπει τις υποσχέσεις του Θεού. Αφετέρου βλέπει τις προϋποθέσεις του Λόγου του Θεού. Και αυτά πρέπει να τα ταιριάξει. Και το σημαντικότερο, να τα ενώσει με την πίστη του. Δεν είναι επιπόλαιος αναγνώστης, είναι
προσεκτικός μελετητής. Υπάρχει μεγάλη διαφορά σε αυτά τα δύο. Υπάρχει ο γιατρός, ο οποίος εξετάζει και γρήγορα βγάζει συμπέρασμα και κάνει λάθος. Λάθη και μάλιστα σοβαρότατα και επώδυνα και για τη φήμη του και για τον εαυτό του αλλά και για τους άλλους. Και υπάρχει και ο γιατρός, ο οποίος δεν βγάζει συμπέρασμα αν πρώτα δεν μελετήσει καλά τον ασθενή, τα συμπτώματα, τις αιτίες των πραγμάτων. Και αυτός κάνει καλό και στον εαυτό του και στους άλλους. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό πώς αντιμετωπίζουμε, πώς ανταποκρινόμεθα στο Λόγο του Θεού. Γιατί? Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι η δύναμη του Θεού. Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι η δύναμη του Θεού. Πού θα βρω τη δύναμη του Θεού? Στο Λόγο του Θεού. Στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού θα δω τη δύναμη του Θεού. Μπορώ να τη βρω αλλού? Δεν μπορείς. Μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα ιδιαιτέρως, αλλά όχι μόνο, και θα εξηγήσω, από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, από την Παλαιά Διαθήκη, σαν διδασκαλία για να ξέρω ποιαν οδό θα περπατώ και πώς προχωράω, από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού όμως πώς στέκομαι μπροστά στο Χριστό, πώς ζω στο Ευαγγέλιο και πώς σώζομαι. Ή θα παίξουμε την Εκκλησία και το Χριστιανό με αναγνώσματα και ακόμη χειρότερο διαβάζοντας βιβλία και βιβλιαράκια, ή θα ζούμε χριστιανικά μελετώντας, εγκύπτοντας, επιμένοντας στον τέλειο νόμο της ελευθερίας, για να μπορούμε να είμαστε εκτελεστές έργου και όντες εκτελεστές έργου να απολαμβάνουμε τις επαγγελίες του Θεού. Απ' τα πιο απλά ως και τα δυσνόητα. Παράδειγμα, αιτείτε και θέλει σας δοθεί, διότι πάσο ετών στον ετούντα δοθήσετε. Δεν μπορεί να σου δοθεί αν δεν αιτήσεις. Τέλειωσε. Ζητείτε και θέλετε ευρύ. Δεν μπορείς να βρεις τη λύση του προβλήματος, την οδόν την οποία πρέπει να περπατήσεις, αυτό που ψάχνεις, εάν δεν ζητήσεις. Κρούεται και θέλεις να σ' ανοιχθεί. Δεν πρόκειται να σου ανοίξει ο Θεός θύρα μεγάλη και ενεργητική επειδή το θέλεις ή επειδή προσεύχεσαι ή επειδή είσαι καλός χριστιανός και πράττεις τα χριστιανικά σου καθήκοντα. Δεν ανοίγει πόρτα η μεγάλη και ενεργητική αν δεν πας στον Κύριο να χτυπήσεις δυνατά, να ακούσει το χτύπο και να πει καλώς το παιδί μου, σου ανοίγω την πόρτα. Δεν μπορείς να σωθείς αν δεν επικαλεστείς το όνομα του Χριστού. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις εν Χριστώ Ιησού εάν δεν βρεις αυτό το οποίο σου ζητάει ο Χριστός. Γι' αυτό ποιος είναι ο ευλογημένος άνθρωπος παρακυρίου? Αυτός που πλησιάζει το Θεό και του έχει όλες τις προτάσεις και τα αιτήματά του για να ενεργήσει ο Θεός, ή αυτός που πλησιάζει το Θεό και του λέει Κύριε τι με θέλεις να κάνω, τι θέλεις να διορθώσω, πώς με βλέπεις? Οι δύο τελείως διαφορετικοί χριστιανοί, τελείως μα τελείως διαφορετικοί χριστιανοί, που απολαμβάνουν την αντιμισθία που ο Θεός έχει προσδιορισμένη μέσα από το Λόγο Του. Αδελφοί, με το Λόγο του Θεού ο άνθρωπος δεν μπορεί να παίξει. Ή μελετάς ή διαβάζεις. Και ο Απόστολος Παύλος λέει ταύτα μελέτα. Εις ταύτα μένε. Σε ποια? Σε αυτά που έχεις βγάλει μέσα από τη μελέτη.
Μη μείνεις σε αυτά που σου είπανε. Κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου. Κανέναν άνθρωπο να μην ακούτε, αδερφοί. Ανοίξτε το θεόπνευστο λόγο και θα σας μιλήσει ο Χριστός. Ψάξτε. Μπέστε μέσα. Δεν καταλαβαίνετε κάτι, ρωτήστε. Και τότε θα έχετε ξεφύγει από ανθρώπινους διδασκάλους και θα είναι πραγματικά διδάσκαλός σας ο Χριστός. Θα έχετε ξεφύγει από ανθρώπινους καθηγητές και καθηγητής σας θα είναι ο Ιησούς Χριστός. Θα έχετε ξεφύγει από την αγάπη την πατρική των ανθρώπων και θα έχετε εισέλθει στην πατρική αγάπη του Πατέρα Θεού. Από σένα, από μένα, από τον κάθε έναν από εμάς εξαρτάται η χριστιανική μας ζωή και η χριστιανική μας πορεία. Υπάρχει χριστιανός των ρηχών νερών που πλατσουρίζει. Υπάρχει χριστιανός που ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου τον οδηγεί στα βάθη του Θεού για να γνωρίσει αυτά που ο οφθαλμός δεν είδε, οτίον δεν ήκουσε και εις καρδία ανθρώπων δεν ανέβησαν. Αλλά ο Θεός τα αποκαλύπτει στους εξητούντας που είναι και γίνεται μισθαποδότης μόνο δια του Πνεύματος του Αγίου. Σήμερα λοιπόν πρέπει να πάρουμε απόφαση. Κανείς δεν μπορεί να γίνει ανώτερος του διδασκάλου του. Και εγώ δεν θέλω να έχω διδάσκαλο άνθρωπο, θέλω να έχω τον Χριστό για να πλησιάζω σε Αυτόν. Και σας προτείνω να εκλέξετε διδάσκαλο τον Ιησού Χριστό που θα σας διδάσκει μέσα από αυτό το βιβλίο. Το θεόπνευστο, τον αψευδή, τον αιώνιο λόγο του και θα σας διδάσκει εκείνα που κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να σας διδάξει. Με μία προϋπόθεση, θα σας διδάσκει και θα μένετε σε αυτά, προσέχοντας τον εαυτό σας ιδιαίτερα. Όχι τους άλλους, γιατί τότε θα κρίνουμε, θα κατακρίνουμε, θα χάσουμε την εύνοια του Θεού. Προσέχετε εις αυτόν, τον εαυτό σου μόνο. Και πρόσεξε και τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, όχι των ανθρώπων. Τη διδασκαλία που ο Χριστός θα σου δίνει. Και μην νομίσεις ότι είσαι μικρός και δεν μπορείς. Έτσι έβλεπαν σαν ακρίδες τον εαυτό τους οι άπιστοι. Ο Ιησούς όμως του Ναβί και ο Χάλευτη είπε «Ψωμίον είναι δι' ημάς». Ψωμίον είναι δι' ημάς, γιατί ο Κύριος είναι με θυμών. Μη φοβάσαι, δεν είσαι μικρός και ασήματος. Είσαι ο άνθρωπος που εξέλεξε ο Θεός. Σε αναγέννησε. Σου αποκάλυψε το Πνεύμα το Άγιο και σε βάφτισε. Σε οδήγησε να βαφτιστείς εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος εις άφεση αμαρτιών και έγραψε το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Για να καταλάβεις πόσο σημαντικός είσαι, ο διάβολος σε βλέπει και τρέμει. Γιατί? Γιατί αυτός που κατοικεί μέσα σου είναι πολύ μεγαλύτερος από τον άρχοντα του κόσμου, τον κοσμοκράτορα του σκότους. Μη φοβού λοιπόν, μόνο πίστευε. Μη φοβάσαι, πίστευε. Αλλά όχι μία πίστη απροσδιόριστη, νεφελώδη. Μία πίστη συγκεκριμένη, που είναι ο λόγος του Θεού. Το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Με δάσκαλος τον Ιησού Χριστόν και πάντες διδακτή του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν.